Οι Ισπανοί ανακαλύπτουν εμποτισμούς πετρελαίου, αποθέσεις δηλαδή συστατικών από διαλύματα μέσα σε πετρώματα που έχουν προϋπάρξει στην Κούβα, το Μεξικό, τη Βολιβία, το Περού. Στη Βόρεια Αμερική οι εξερευνητές βρίσκουν επιφανειακές διαρροές πετρελαίου στη Νέα Υόρκη αλλά και στην Πενσιλβάνια, όπου οι Ινδιάνοι Σενέκα το χρησιμοποιούν για θεραπευτικούς σκοπούς. Το ίδιο και στο νοτιοανατολικό Τέξας. Οι Ινδιάνοι γνωρίζουν τις διαρροές από αιώνες και δεν χρησιμοποιούν το πετρέλαιο μόνο για τη θεραπεία νόσων και φλεγμονών του δέρματος, αλλά μερικοί το πίνουν κιόλας για να αντιμετωπίσουν χωνευτικά προβλήματα. Το 1543 οι Ισπανοί εξερευνητές ανακαλύπτουν πως το μαύρο κολλώδες υλικό που βγαίνει στις παραλίες κατά μήκος της ακτής του Τέξας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύει τα πλοία τους από το νερό. Την ίδια χρονιά οι Ισπανοί που φτάνουν στην Καλιφόρνια βλέπουν τους Ιθαγενείς να το χρησιμοποιούν για να αδιαβροχοπολίσουν τα κανό τους. Από την άλλη πλευρά του κόσμου, οι Ολλανδοί φτάνουν στην Ινδονησία και ανακαλύπτουν και εκεί διαρροές πετρελαίου στην Ιάβα και την Σουμάτρα.